τον κόδωνα του κινδύνου να χαθεί ένα έργο τόσο σημαντικό για τους κατοίκους των Φερών όσο αυτό της τηλεθέρμανσης, έκρουσε ο Γιάννης Φαλέκας. Ο πρώην αντιδήμαρχος Τραϊανούπολης Ενέργειας και Φυσικών Πόρων έκανε λόγο για καθυστέρηση από τη Δημοτική Αρχή, η οποία, όπως τόνισε, ακόμη δεν έχει προχωρήσει σε κατάθεση απαραίτητων εγγράφων στη Ρυθμιστική Αρχή. Βρισκόμαστε ακριβώς στο σημείο που τα αφήσαμε τον Αύγουστο του 2019, όταν ήταν έτοιμη και η... Και ο ήταν έτοιμος και ο φάκελος για την κατάθεση στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας της χώρας μας, όπως κάναμε και στην Τραϊανούπολη και είχαμε εκδώσει μια σπάνια άδεια για 10 ΜΒ. Στις Φέρες ετοιμάσαμε κάτι παρόμοιο, με ζεστό νερό είναι και αυτό, αλλά όχι γεωθερμία από τον σταθμό συμπίεσης του αγωγού του ΤΑΠ στην περιοχή, για 35 ΜΒ. Πράγμα το οποίο δεν είχε κατατεθεί ακόμη και σήμερα. Εγκαταλείφθηκε αυτό το έργο και ο φόβος μου και ως οφείλω και σεβόμενος στη δουλειά την οποία κάναμε και στις κατακτήσεις που κάναμε έναντι ενός κολοσσού όπως είναι ο ΤΑΠ, διότι είναι η μόνη έγκριση από το Αζερβαϊτζάν μέχρι την Ιταλία σε αυτούς τους αγωγούς, αλλά και σε όλο το δίκτυο αγωγών φυσικού αερίου στην Ευρώπη, κανείς δεν κάνει εκμετάλλευση αυτής της θερμικής ενέργειας που απορρίπτεται στο περιβάλλον. Έτσι εμείς είχαμε αυτό το όραμα να το μοιράσουμε στον κόσμο και ο κόσμος μας να θερμανθεί πολύ φθηνά και η περιοχή των Φερών να ανοίξει νέους ορίζοντες για το μέλλον. Δυστυχώς εγκαταλείφθηκε και ο φόβος μας είναι ότι θα χαθεί τελείως αυτό το έργο. Όπως σημειώνει ο κ. Φαλέκας, ο οποίος έχει δουλέψει τα προηγούμενα χρόνια πάνω στο συγκεκριμένο έργο, δύο είναι τα βήματα που πρέπει να κάνει άμεσα η Δημοτική Αρχή, έτσι ώστε αυτό να μην χαθεί. Είναι δύο, τουλάχιστον το μήνυμα είναι τα δύο βήματα που παρακαλώ προσωπικά και έχω στείλει τουλάχιστον 10 email μέχρι τώρα και στην Δημοτική Αρχή και στην Αντιδήμαρχο και στον Δήμαρχο τον ίδιο που είχα μια ελπίδα να το τρέξει αυτό το έργο. Τουλάχιστον να κατατεθεί η αδειοδότηση, η άδεια διανομής θερμικής ενέργειας στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας και ο ΤΑΠ πρέπει ταυτόχρονα να κάνει την δική του δουλειά για αυτό το έργο, να εκδώσει από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας την αδειοδότηση για την παραγωγή θερμικής ενέργειας που θα μας δίδει. Όπως φυσικά η χρηματοδότηση των μελετών που απαιτούνται, που είχα στείλει το 2019, αλλά δυστυχώς δεν μπορέσαν να υπογραφούν από τον τότε Υπουργό και από την Γενική Γραμματεία του ΕΣΠΑ, διότι προκύψαν εκλογές. Και παροτρύνω από τότε, από τον Σεπτέμβριο του 2019, την Δημοτική Αρχή να επανακαταθέσει αυτά τα έγγραφα τα οποία είχα σε εξέλιξη για δύο έργα. Ήτανε για την μελετητική ορίμανση της τηλεθέρμανσης των Φερών για αυτό το έργο των 32 εκατομμυρίων ευρώ, που είναι περίπου στις 250.000 ευρώ, και άλλο ένα έργο, δεύτερο στην Τραϊανούπολη, περίπου στα 12 εκατομμύρια που έβγαινε αυτό το έργο, με 150.000 ευρώ για την ορίμανση των μελετών. Αυτά τα δύο βήματα πρέπει να γίνουν οπωσδήποτε. Εάν γίνουν αυτά, δεν χάνεται το έργο. Ο πρώην αντιδήμαρχος έθεσε τον εαυτό του στη διάθεση του Δήμου, αλλά και οποιοδήποτε φορέα που μπορεί να βοηθήσει, έτσι ώστε το έργο να προχωρήσει. Οι όλες εργασίες, οι όλες τεχνικές συναντήσεις που έκανα εγώ με τον ΤΑΠ ως αντιδήμαρχος ενέργειας και φυσικών πόρων μαζί με τους συνεργάτες μου ήταν το 2021 να ζητούμε χρηματοδότηση και να βγάλουμε διαγωνισμό για το έργο. Όπως καταλαβαίνετε, από τη στιγμή που χάθηκε όλο το 2020, στην ουσία από τα μέσα του 19 μέχρι σήμερα, αυτοί οι χρόνοι αλλάζουν. Κινήσεις τις οποίες έπρεπε να γίνουν ένα έργο σπάνιο, δύσκολο, που θέλει πάμπολες κινήσεις, ταυτόχρονα να εργάζεσαι για πολλά θέματα. Η απραξία αυτή όμως για κανένα θέμα φέρνει οδυνηρά αποτελέσματα και φοβούμαι ότι ο ΤΑΠ, μια πολυεθνική εταιρεία, δεν είναι η ασφάλεια του κράτους, ας πούμε να ήταν ένα έργο γεωθερμίας που okay, δεν θα γίνει αυτά τα χρόνια, δεν θα χαθεί όμως γιατί δεν μπορούμε να το κάνουμε τα επόμενα χρόνια. Ο ΤΑΠ δεν θα καθίσει να περιμένει και θα γλιτώσει και αρκετά εκατομμύρια ευρώ, γιατί θεωρώ ότι πάνω από 15 εκατομμύρια ευρώ θα πλήρωνε ο ΤΑΠ για να κάνει τους μηχανισμούς εντός του σταθμού συμπίεσης για εμάς, πράγμα το οποίο
θα είναι και προς όφελος του ΤΑΠ και δεν θα έχει αυτή την υποχρέωση. Εύχομαι να γίνουν έστω και τώρα οι απαραίτητες κινήσεις και να μην χαθεί. Προσωπικά διαβεβαίωσα ότι είμαι στην διάθεση οποιοδήποτε της Δημοτικής Αρχής, άλλων θεσμικών φορέων, να πάμε στην Αθήνα να εξηγήσουμε και να προχωρήσουμε αυτά τα πράγματα. Εάν δεν τα καταθέσεις όμως, δεν μπορεί κανείς να σε βοηθήσει.